Εγώ καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Ηρακλείου για να μιλήσουμε με τους γονείς, τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Βουλγεράκη. Μια διόρθωση, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου. Πώς σας είπα. Πρόεδρο. Εντάξει. Κύριε, συγγνώμη, ας μου το συγχωρήσει τώρα ο πρόεδρος. ναι. Σίγουρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καλά είπατε, με πολλά προβλήματα, με ένα κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης, λοιμόξεων, ιώσεων, χωρίς καμία μέρημνα. Το διαπιστώνουμε όλοι μας, θα φαντάζομαι ότι το έχετε διαπιστώσει και εσείς από τις πληροφορίες που παίρνετε. Το Υπουργείο έχει δώσει έτσι συστάσεις και μόνο συστάσεις, οι οποίες βέβαια όλες αυτές τις συστάσεις βλέπουμε ότι καταλήγουν πάλι πού, στην προσωπική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή δεν παίρνουν έτσι σοβαρά την κατάσταση. Είδαμε τις ανακοινώσεις που έβγαλε ο ΕΟΔΗ. Πλήσιμο χεριών, όχι συνωστισμό στα σχολεία. Τουλάχιστον εγώ θα έλεγα, σαν ενώσεις γονέων, θα λέγαμε τουλάχιστον τα συναρμόδια υπουργεία να συνοηθούν μεταξύ τους, να βγάζουν φυρμάνια και ανακοινώσεις. Γιατί το ένα υπουργείο διαψεύδει το άλλο. Δηλαδή το υγείας λέει όχι συνωστισμό στα σχολεία. Το παιδείας τα έχει κάνει τα παιδιά σαρδέλες με αίθουσες 27-28 ατόμων, με σχολεία τα οποία χτίστηκαν για να χωρούν μέσα 200 μαθητές και χωρούν 400, και αυτή τη στιγμή έχουν 400-500. Το Υπουργείο Παιδείας λέει όταν το παιδί νοσήσει να μείνει στο σπίτι, το Υπουργείο Εργασίας δεν δίνει άδεια στο γονέα για να καθίσει με το παιδί του στο σπίτι. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Άρα λοιπόν όλα πάλι για άλλη μια φορά στην κοινωνική, στην ευθύνη του καθενός μας, στην προσωπική ευθύνη και όπως πάει το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι εμείς σαν ενώσεις γονέων, η ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, αυτό που έχει ζητήσει, πάντα ζητάει εξ αρχής από την πρώτη φορά που είχαμε έτσι όλη αυτή την κατάσταση, ήταν να δοθεί η δωρεάν χορήγηση τεστ κορονοϊού σε όλους τους μαθητές. Πολύ σημαντικό, πλέον δεν μπορεί να πληρώνει άλλα. Αρκετά έχει βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη. Να μην προσμετρηθούν οι απουσίες στους μαθητές που νοσούν, να εξασφαλιστεί άδεια στους γονείς που έχουν μαθητές νοσούντες στο σπίτι, να μειωθούν οι μαθητές στις αίθουσες τουλάχιστον maximum στις 15 άτομα στην κάθε αίθουσα, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει ορθά το πράγμα. Αλλιώς θα είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ούτως ή άλλως ό,τι έχει να κάνει με τις απουσίες, είπαν γι' αυτό ότι υπάρχουν 5 μέρες με δικαιολογημένες απουσίες λόγω κορονοϊού, αλλά νομίζω ότι θέτεται εκείνα τα άλλα τα οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ένα παιδί πόσο το αφήνεις όταν είναι άρρωστο μόνο στο σπίτι να δικαιούται την άδεια ο γονέας προκειμένου να μπορεί να παρέχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται το παιδί, και από την άλλη λέτε όχι στο συνωστισμό από τη μία, αλλά αίθουσες με 25 παιδιά από την άλλη. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το οποίο μας είναι ξένο σαν νέα εικόνα. 25 παιδιά μέσα, κρύο, πολύ κρύο, τα παιδιά με μπουφάν και με ανοιχτά παράθυρα και με άλλα παιδιά με τις κουβέρτες. Είναι κρύο, αλλά και το καλοριφέρ είναι κάτι που είναι ξένο, όχι κρύο, είναι κάτι που είναι ξένο, αλλά και από την άλλη ανοιχτά καλοριφέρ, γιατί δεν ξέρω που πάει αυτή η ζεστασιά, κατανάλωση του πετρελαίου χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και χωρίς να είναι ανταποδοτικό. Αν μπράβο, δηλαδή όλα βλέπετε ότι όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι στον αέρα, συνωστισμός στα σχολεία, αποφυγή λέει συγκέντρωση πολλών μαθητών. Μα πώς θα γίνει, όταν τα σχολεία αυτά χτίστηκαν με 4 τουαλέτες και αυτή τη στιγμή έχει 400 παιδιά, ενώ αυτές οι 4 τουαλέτες είχαν πρόβλεψη για 150 παιδιά, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα πλύνει το κάθε παιδί 20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον τα χέρια του, πώς θα γίνουν αυτά. Και αν πάμε, κύριε Χατζηγεωργίου, όχι στα δημοτικά, αν πάμε λίγο παρακάτω, αν πάμε στα νηπιαγωγεία, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ποιες είναι οι αίθουσες στις περισσότερες των περιπτώσεων που τα παιδιά καλούνται να κάνουν μάθημα μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ποια είναι εκείνα τα κτίρια τα οποία τα παιδιά φιλοξενούνται και πώς ακριβώς μπορείς να το αποφύγεις όλο αυτό.
Κυρία Δουλγεράκη, μία κουβέντα πολύ γρήγορα έτσι για να καταλάβετε την κατάσταση, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της παιδείας, όπως είπατε, τα νηπιαγωγεία. Τα μισά νηπιαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου στεγάζονται σε νοικιασμένες αίθουσες, ημιυπόγειες, ισόγειες, χωρίς αυλές, χωρίς επαρκή εξαερισμό, χωρίς τουαλέτες διπλές, χωρίς ξεχωριστούς χώρους των παιδιών που ξεκουράζονται τα παιδιά στα ολοήμερα, με αυλές που είναι όλες και όλες 10 και 12 τετραγωνικά. Πραγματικά σας λέω αυτό, κάντε διαβόλτα στα νηπιαγωγεία της Κοντιλάκη, αυτό σας λέω, μόνο να δείτε 10 και 12 τετραγωνικά σε ένα νηπιαγωγείο με 27 και 28 και 30 παιδιά και 4 εκπαιδευτικούς. Να μου πείτε πώς εκεί θα αποφύγουμε την έξαρση του κορονοϊού. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, θα αγκαλιαστούν, θα πιάσουν τη μύτη τους, θα πιάσουν τα ματάκια τους, το ένα θα φιλήσει το άλλο. Πώς γίνονται όλα αυτά, πώς θα επιτευχθεί όλο αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο του Υπουργείου και του κάθε Υπουργείου που ματσαπουνάει κάθε τρεις και λίγο ότι έτσι θα αποφύγουμε την έξαρση του κορονοϊού. Πώς αυτός ο γονιός θα πάρει το παιδάκι του αύριο να το πάει σε ένα νοσοκομείο του Ηρακλείου να το εξετάσει, όταν οι κλινικές οι πολυλειτουργούν και τα παιδιά στηβάζονται ως σαρδέλες έξω από την αναμονή ενός παιδιατρικού ιατρίου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, πιστολιές στον αέρα να τις πω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Περιγράφεται μια πραγματικότητα την οποία ζει το κάθε παιδί, ο κάθε εκπαιδευτικός, ο κάθε γονιός. Δεν είναι κάτι μακριά από την πραγματικότητά μας και νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γίνεται αυτή η περιγραφή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λέτε ποιες είναι οι δικές σας οι αγωνίες, οι δικοί σας οι προβληματισμοί πάνω σε αυτά τα οποία ως συστάσεις μπορεί να εκφράζει και να στέλνει ο ΕΟΔΗ μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν πληρούνται όλα τα υπόλοιπα για να τηρούνται αυτές οι συστάσεις. Εντάξει, αυτό στα ακριβώς. Λόγια είμαστε καλοί. Μπράβο, αυτό ακριβώς κύριε Δουλειράκη. Το θέμα είναι ότι αυτές οι συστάσεις, ξέρετε, πετούν τον μπαλάκι στην εξέδρα, πετούν την μπάλα στην εξέδρα, στην ατομική ευθύνη. Μα, δεν όχι, μισό λεπτό τώρα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε εξέδρα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ατομική ευθύνη. Σωστά. Όταν μέσα σε ένα νηπιαγωγείο έχεις 25-30 παιδιά, όταν είναι υπόγειο ή μη υπόγειο, όταν έχει μία τουαλέτα, όταν έχει μία αυλή 12 τετραγωνικών μέτρων. Εγώ σταματώ σε αυτό το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε. Από ποιο να ζητήσω ευθύνη, από τον έρμο τον εκπαιδευτικό, από τον έρμο τον γονιό? Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Την έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη το Υπουργείο και η Πολιτεία τώρα. Ο οποίος εκπαιδευτικός, προσέξτε, να πούμε και τη δική του στη μεριά, δεν έχει άδεια ειδικού σκοπού, γιατί και αυτός είναι γονιός ο εκπαιδευτικός, Είναι και αυτός γονιός. Και δεν υπάρχει πλέον η άδεια ειδικού σκοπού, όπως και στον γονιό, σε κανέναν από εμάς, αν το παιδί μας νοσήσει, να μπορεί να κάνει σπίτι. Ο εργοδότης δεν θα του δώσει άδεια. Θα του την προσμετρήσει στην κανονική του άδεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, δημιουργείται ένα ντόμινο σοβαρών καταστάσεων πλέον με αυτή την κατάσταση. Και θα συνεχίσουμε και μη χειρότερα. Και δεν είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται μόνο εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, έτσι όπως εσείς μας την παρουσιάζετε αυτή την ώρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλη την περιφερεια και ενότητα Ηρακλείου, όλη την περιφέρεια της Κρήτης, αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με ένα ή δύο σχολεία. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πολιτική που βολεύει τα εκάστοτε υπουργεία. Βλέπετε ότι απαξιώνουμε. Έχει κόστος. Η παιδεία έχει κόστος, η υγεία έχει κόστος, ο πολιτισμός έχει κόστος. Το βλέπετε, το έχουμε δει δηλαδή στην πορεία των χρόνων, ότι είχε κόστος η υγεία, την αποδυναμώσαμε, τη δίνουμε βορρά στους ιδιώτες. Είχε κόστος ο πολιτισμός. Την αποδυναμώσαμε, πουλήσαμε, δώσαμε στους ιδιώτες τα μουσεία. Έχει κόστος η παιδεία, την αποδυναμώνουμε, πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το βλέπετε δηλαδή ότι εκεί πάει σιγά σιγά το έργο. Κύριε Χατζηγεωργίου, και να το δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Κύριε Χατζηγεωργίου, ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Δουλουφάκη, μας έλεγε ότι μέσα στο δικό σας τον προγραμματισμό είναι να ζητήσει μία συνάντηση και με τον νέο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Γιατί? Γιατί εκκρεμούν αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν, άσχετα με το αν δίδονται κονδύλια ή όχι, αυτή είναι η μόνη καραμέλα που υπάρχει, στις δημοτικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για την συντήρηση των σχολείων, που τους έχει ανατεθεί και αυτή η αρμοδιότητα. Αλλά επίσης εκκρεμεί και ένα άλλο μεγάλο θέμα, και δεν ξέρω αν
έχετε κάποια συνάντηση ή κάποιες πληροφορίες από το τεχνικό επιμελητήριο, τι γίνεται και με αυτό τον περίφημο έλεγχο, κάποιους μήνες το διαφημίζουν, στατικότητας των κτηρίων, ξεκινώντας από τα σχολεία της χώρας, όπως επίσης και από τα νοσοκομεία. Βεβαίως. Τον περιμένουμε, κάπως στη διαδρομή είναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι, όντως έχουμε στον προγραμματισμό να ζητήσουμε κάποια συνάντηση και με τη νέα δημοτική αρχή. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι αυτό που είπατε, είναι η αντισεισμική θωράκιση, είναι η έλλειψη σχολικών μονάδων, το ότι 20 χρόνια, ειδικά αν μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, εδώ που μας πονάει και μας καίει, τα 20 τελευταία χρόνια δεν έχει μπει τούβλο πάνω στο τούβλο, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα νέο σχολείο. Από τη νέα χρονιά θα το δείτε μπροστά σας, θα το δούμε μπροστά μας, θα αρχίσουν οι ιδιοκτήτες που έχουν οικιασμένες σχολικές μονάδες, γιατί εμείς έχουμε την παγκόσμια πρώτη στο Δήμο Ηρακλείου να έχουμε οικιασμένα και εκτός από τα νηπιακογένεια να έχουμε και νομίζω και ένα ΕΠΑΛ και ένα δυο δημοτικά σχολεία σε οικιασμένα κτίρια, δηλαδή είμαστε παγκόσμια πρωτιά. Στο Δήμο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα φτιάχνουμε πορεούς πεζόδρομους στη βιτρίνα μας, της πόλης, αλλά η παιδεία στον πρόδο. Δεν έχει μείνει στα τάρταρα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και με τη νέα δημοτική αρχή, να δούμε και το θέμα αυτό και που όντως υπάρχει αυτό το... αυτή η αναβολή στο κομμάτι, στο θέμα της αντισεισμικής προστασίας του ελέγχου των σχολικών μονάδων. Ελπίζουμε ότι τώρα επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα. Βλέπουμε, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Το μόνο που θα ήθελα να πω σαν τελευταία κουβέντα πριν θα κλείσω είναι ότι εμείς ως Ένωση Γονέων καλούμε τους γονείς να αντιμετωπίσουν, να έρθουν κοντά στα προβλήματα, να δημιουργήσουν συλλόγους γονέων στα σχολεία τους, στα κατατόπους σχολεία, στις σχολικές μονάδες, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια μας, να δημιουργήσουν συλλόγους γονέων. Πραγματικούς συλλόγους γονέων, με δράση, έτσι. Να έρθουν κοντά. Να επικοινωνήσουν, να έρθουν σε επικοινωνία και σε επαφή με την Ένωση Γονέων του Δήμου Ηρακλείου και μαζί, όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που κάθε μέρα έρχονται. Δεν σας αποχαιρετώ, εάν δεν σας θέσω ένα ερώτημα, το στέλνουν, δεν ξέρω, πιθανότατα να είναι γονείς, πιθανότατα και όχι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, έχουν σταλεί κάποιες οδηγίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα, προς εσάς ενδεχόμενα, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα, ίσως απολύμανση σχολείων και λοιπά στην πορεία, και αν υπάρχουν κρούσματα, αν και βέβαια δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί η υπερβολή φέρνει άλλη υπερβολή. Ναι, δεν μας έχει σταλεί κάτι. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει και εκεί πρόβλημα στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν ακόμα έλλειψη σε προσωπικό, υπάρχουν ακόμα έλλειψη σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού στα σχολεία, υπάρχει έλλειψη. Ναι. Από σχολικές καθαρίστρες μέχρι παράλληλες στηρίξεις, μέχρι νοσηλευτές, μέχρι τα πάντα. Υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.